Κύριε Κατηφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Για πείτε μας και τη δική σας την εμπειρία που είσαστε ακριβώς από πάνω, από το πρόβλημα. Μάλλον είστε μέσα στο πρόβλημα, γιατί από όσο μπορεί να καταλάβει κανείς, τα παιδιά με παγουρίνο ή χωρίς παγουρίνο, με self ή χωρίς self, τώρα και λέει, πώς το λένε, σταυρωτά λέει το πάει αυτό, άμα είναι ο μπροστινός μετά θα ελέγξουμε και τον πισινό και τον διπλανό, όποιος και να τα ελέγξουν τα παιδιά, στο τέλος τα παιδιά γυρνίζουν στο σπίτι και εκεί υπάρχουν γονείς, υπάρχουν παππούδες. Τι γίνεται? Κοιτάτε, νομίζω ότι πολύ εύστοχα είπατε ότι είμαστε μέσα στο πρόβλημα. Mm-hmm. Και είμαστε μέσα στο πρόβλημα γιατί αντικειμενικά οι σύλλογοι γονέων είναι το κομμάτι το οποίο πραγματικά έχει βγει μπροστά τα τελευταία 3 χρόνια πολύ πιο δυναμικά, διεκδικώντας το αυτονόητο. Υγεία, ασφάλεια και μόρφωση για όλα τα παιδιά, για κάθε μαθητή. Γιατί ξέρετε, πραγματικά το πρώτο κουδούνι, η έναρξη της σχολικής χρονιάς για κάθε γονιό είναι χαρά, είναι προσδοκίες, είναι όνειρα. Απ' την άλλη όμως έχουμε συσσωρευμένη αγωνία και αγανάκτηση από τους γονείς. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο τα σχολεία ανοίγουν έτσι όπως έκλεισαν. Φέτος είναι μια σχολική χρονιά με πρόσθετα προβλήματα για τις σχολείες. Δεν είναι μόνο το ότι είμαστε εν μέσω του τέταρτου κύματος της πανδημίας και με τον τρόπο που πραγματικά με ανεπάρκεια διαχειρίζεται κυβέρνηση για τρίτη σχολική χρονιά και με υγειονομικά πρωτόκολλα ουσιαστικά μετάδοσης του ιού, παράλληλα με όλα αυτά έχουμε την υλοποίηση αντιεκπαιδευτικών νόμων που ψηφίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι και έχουν εφαρμογή από φέτος, που παγιώνουν το σχολείο της υποχρηματοδότησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την υγειονομική προστασία των παιδιών, που διασπούν το ενιαίο της μόρφωσης. Για παράδειγμα, με το νέο νομοσχέδιο πλέον αυξάνονται οι μαθητές ανά τμήμα, στο ανώτατο όριο, απλά και μόνο για να μην γίνονται προσλήψεις. Όταν εμείς διεκδικούμε λιγότερους μαθητές ανά τμήμα και για μορφωτικούς λόγους, αλλά και μες στην πανδημία για θέματα ασφάλειας. Ή έχουμε, για παράδειγμα, είναι μια χειρότερη σχολική χρονιά, γιατί έχουμε έντονα προβλήματα που έχουν διαμορφωθεί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Με χιλιάδες μαθητές να πετιώνται έξω από το βάθμια εκπαίδευση. Ή με την κατηγοριοποίηση των μαθητών που θα οδηγήσει η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων από φέτος. Είναι μια χειρότερη, ας με επιτραπεί να πω, σχολική χρονιά, γιατί έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά. Να πω χαρακτηριστικά. 750 λιγότερες είναι οι προσλήψεις φέτος σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής, στην πρωτοβάθμια ειδική αγωγή, που είναι ένα ειδικό κομμάτι κιόλας της εκπαίδευσης. Ή μέχρι στιγμής έχει καλυφθεί μόνο το 1/3 της παράλληλης στήριξης, με βάση τις περσινές ανάγκες. Έτσι, είναι μια χειρότερη σχολική χρονιά, γιατί έχουμε εκατοντάδες τμήματα σε ακατάλληλα κτίρια. Να πω χαρακτηριστικά ότι παιδιά, ειδικά στην προσχολική αγωγή, νήπιο και προνήπιο, καλούνται να κάνουν μάθημα 20 και 25 μαθητές σε τσίγκινα κοντέινερ κατά τετραγωνικών το 2021. Είναι μια χειρότερη, να το πω έτσι, σχολική χρονιά. Πήρε τέτοια το μάτι μου εκεί στου ζωγράφου, είδα φωτογραφίες στη Θεσσαλονίκη. Είναι σε δεκάδες πόλεις. Μάλιστα. Είναι σε δεκάδες πόλεις. Μην μπούμε σε περιπτωσιολογία, γιατί πραγματικά είναι πραγματικά να τραβάει τα μαλλιά του κάθε γονιός, που πραγματικά λέμε έχει όνειρα και προσδοκίες για τα παιδιά του. Να πω χαρακτηριστικά, Νέα Σμύρνη. Με Νοβοπάν χωρίζουν μεγάλες αίθουσες στη μέση για να φτιάξουν μικρότερες, για να μπορούν να έχουν αίθουσες για τα νηπιαγωγεία. Έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα πόλη την Ελλάδα, στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα συσσωρευμένα μορφωτικά κενά που έχουν χιλιάδες μαθητές με 2 χρόνια τηλεκπαίδευση. Που πάλι δεν ξεκινούσαν όλοι οι μαθητές επίσης. Σκεφτείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο μαθητής που φέτος είναι στην τρίτη λυκείου, ουσιαστικά έχει κάνει σαν μαθητής λυκείου ελάχιστους μήνες 2 χρόνια διαζώσης μάθημα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα είναι τα μηνύματα που έρχονται για την κατάσταση η οποία υπάρχει στον χώρο της παιδείας. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Διαβάζω μόνο του Δημήτρη. Τέταρτο δημοτικό λέει Χολαργού, Δευτέρα δημοτικού δεν υπάρχει δάσκαλος. Ναι, κατά τα άλλα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά και κοιτάτε, πραγματικά το λέμε αυτό, ξέρετε, καμιά φορά. Λέμε οι γονείς έχουν αγωνία, οι γονείς έχουν αγανάκτηση, έχουν και οργή. Γιατί εμείς οι γονείς 3 χρόνια πραγματικά έχουμε πάρει την ευθύνη μας. Και μια ευθύνη που, ας μας επιτραπεί να πούμε, έχουμε βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και για τεστ και για μάσκες και για ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να μπορούν τα παιδιά μας να κάνουν τηλεκπαίδευση. Την κρατική οργανωμένη ευθύνη δεν βλέπουμε εδώ και 3 χρόνια. Και αν το θέλετε,
πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που υπάρχει στους γονείς, εμείς λέμε ότι πρέπει να βρει διέξοδο μαζικά, οργανωμένα, μέσα στους συλλόγους γονέων. Μέσα στους συλλόγους γονέων. Κύριε Κατηφέ, κουβεντιάζουμε όλο αυτό το διάστημα και σε ένα μεγάλο βαθμό η κουβέντα γύρω από το σχολείο συνδυάζεται με την πανδημία, με τα ελλειπή μέτρα κτλ. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο εσείς προφανώς το βιώνετε. Καταρχάς το βιώνουν οι γονείς οι οποίοι έζησαν φέτος πανελλαδικές με αυτές τις ειδικές βάσεις, με τα 40.000 παιδιά που έμειναν απ' έξω. Αναφέρομαι στο νόμο της κυρίας Κεραμέως. Όποιος το διατρέξει αυτό το νομοθέτημα, εδώ βλέπει μια λογική αυτοδιοικούμενων σχολείων με χορηγούς, με μάνατζερ, με άλλα βιβλία για την ίδια διδασκαλία στο ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο, στην ίδια τάξη. Αυτό τώρα τι είναι? Είναι αυτό που έλεγε ο Γλινός, μια χώρα, ένας λαός, μια παιδεία, ή εδώ έχουμε σχολεία ελίτ, σχολεία φιλέτα, σχολεία παραπεταμένα και μια τελικά αύξηση, υπερμεγέθυνση της ήδη μεγεθυμένης ανισότητας? Κοιτάτε, είναι πιθανά, να πούμε έτσι, η αρχή του τέλους ή η αρχή για την μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των σχολείων, που αυτό σημαίνει τη μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των μαθητών. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της διάσπασης του ενιαίου της μόρφωσης. Γι' αυτό πολύ χαρακτηριστικά εμείς είπαμε ότι διεκδικούμε ολοκληρωμένη, ολόπλευρη, ισότιμη μόρφωση για όλους τους μαθητές, για κάθε μαθητή σε κάθε σχολείο. Αυτό όμως δεν είναι, ξέρετε, κάτι που ήρθε ουρανοκατέβατο, γιατί πολλές φορές πολύ εύκολα βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε την ουσία. Δηλαδή, ξέρετε, πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε φταίει ο σημερινός υπουργός. Αλλά κοιτάτε, και στα ζητήματα της παιδείας υπάρχει μια σκυταλοδρομία, υπάρχει μια διαδοχή. Γιατί όλα αυτά είναι νομοθετήματα τα οποία προέρχονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη συνθήκη της Μπολόνιας, από τη Λευκή Βίβλο για τη μόρφωση. Δηλαδή είναι, να το πω έτσι απλά λαϊκά, οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς ένας μαθητής και το πώς γενικότερα η μόρφωση, που αντικειμενικά σε μια κοινωνία που είναι κοινωνικά διαφοροποιημένη, θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο αυτή η διαφοροποίηση. Και γι' αυτό έχουμε την παγίωση και με τη βούλα πλέον την κρατική του σχολείου της υποχρηματοδότησης. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι, για παράδειγμα, το καινούριο νομοσχέδιο προβλέπει για τους συλλόγους γονέων να γίνονται χορηγοί του σχολείου. Αυτό είναι αιτία πολέμου για εμάς τους γονείς. Εδώ ψάχνουν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφορμές για να αφήνουν με προσχήματα τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Δηλαδή είναι αδιανόητη αυτή η ιστορία με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που τους πέταξαν έξω από δικό τους δε λάθος, για ένα παράβολο, λέει, των 3 ευρώ. Και έχουν χιλιάδες ανθρώπους έξω από την εκπαίδευση που δούλευαν χρόνια στα σχολιά, γιατί αλλάξανε μια διαδικασία, γιατί οι ίδιοι είχαν κάνει το λάθος, γιατί υποτίθεται οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, δεν πλήρωσαν το παράβολο των 3 ευρώ και τους έχουν για δεύτερη χρονιά άνεργους. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Το πιο αδιανόητο, ας με επιτραπεί να πω, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι εδώ και δεκαετίες αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά, δεν γίνονται οι προσλήψεις οι απαραίτητες σε μόνιμο προσωπικό για όλα τα σχολεία. Να το πούμε πιο απλά, ένας γονιός με το πρώτο κουδούνι να ξέρει ότι το παιδί του θα έχει και το βιβλίο, θα έχει και το δάσκαλο. Δυστυχώς είναι πολυτέλεια σήμερα αυτό να το λέμε. Και ξέρετε, καμιά φορά εμείς κοιτάμε την εικόνα των μεγάλων αστικών κέντρων στην περιφέρεια. Είναι πολύ πιο, ας με επιτραπεί να πω, πιο ζόρικα τα πράγματα. Που υπάρχουν, τελειώνει όλη η σχολική χρονιά και υπάρχουν μαθήματα που δεν διδάσκονται, κυρίως μαθήματα ειδικότητας, και διαμορφώνεται ακόμα πιο πολύ αυτό που είπα και πριν, ότι διασπάται το ενιαίο της μόρφωσης. Και φανταστείτε ότι φέτος με την Τράπεζα Θεμάτων, που θα πρέπει στις εξετάσεις οι μαθητές να εξετάζονται από συγκεκριμένη θεματολογία, που πιθανά δεν θα έχει διδαχθεί σε όλα τα σχολεία το ίδιο. Και τι ανισότητες διαμορφώνει. Μάλιστα. Και είναι χαρακτηριστικό το τι θα έχουμε μπροστά μας. Αφού μεταφέρω αυτό το μήνυμα που μας στέλνει ο Παναγιώτης από τη Μυτιλίνη, θα ήθελα να περάσουμε, να κλείσουμε με το πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα εν μέσω πανδημίας. Το μήνυμα του Παναγιώτη, καταρχάς, το στέλνει, ξαναλέω, από τη Μυτιλίνη.
Με τρεις μέρες καθυστέρηση άνοιξε το τρίτο δημοτικό Μυτιλίνης με κάποια λιώμενα τα οποία έφεραν από το ΚΑΡΑΤΕΠΕ, από τη δομή φιλοξενίας. Μάλιστα. Λοιπόν, για τέτοια οργάνωση μιλάμε. Για πείτε μας, γιατί είμαστε ακόμα σε συνθήκες καλοκαιριού. Τα προβλήματα δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα. Τι περιμένετε και τι θα κάνετε? Αναφέρομαι πια στο κρίσιμο ζήτημα της πανδημίας και τα σχολεία. Ναι, κοιτάτε, εμείς δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε αυτό που διεκδικούσαμε εδώ και 2 χρόνια πίσω, δηλαδή από την έναρξη της πανδημίας. Τα διαρρέωση των μαθητών στους 15 ανατμήμα, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας για όλα τα σχολεία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρσι είχαμε 9.500 καθαρίστριες για 13.500 σχολεία σε όλη τη χώρα. Και φέτος η εικόνα είναι ουσιαστικά η ίδια. Μόνιμους εκπαιδευτικούς. Εμείς ζητάμε μαζί αναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ στα σχολεία, δηλαδή τη διασύνδεση που οφείλει να έχει ο ΕΟΔΗ με τα σχολεία, γιατί σημαντικό είναι να προλάβει την εξάπλωση και όχι αυτό που μας έχουν εξαγγείλει για να κλείσει ένα τμήμα, απλά για να μην κλείνουν τμήματα με το 50-1 αν νοσήσει, και αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, χωρίς να ουσιαστικά να είναι διευκρινισμένο ποια είναι η στενή επαφή του κάθε μαθητή, δηλαδή να παίρνει ο μαθητής το χάρακα και να ξέρει ποιος κάθεται μπροστά, ποιος διαγώνια, πόσα θρανία μακριά. Μιλάμε και διεκδικούμε ουσιαστική ενημέρωση, πρόληψη για τον εμβολιασμό με ευθύνη του κράτους μέσα στα σχολεία, αύξηση χρηματοδότησης, σχολικές επιτροπές για μέσα υγιεινής, για ατομική προστασία. Ένα σημαντικό ζήτημα για μας είναι η αραίωση στις σχολικές μεταφορές. Γιατί ξέρετε, λέμε τα παιδιά μας είναι σε τμήματα 25, αλλά σε αρκετά σχολεία οι μαθητές που μεταφέρονται είτε με πούλμαν είτε με σχολικά είναι 50-50 μέσα στο πούλμαν. Μάλιστα. Έτσι. Και νομίζω ότι, για να κλείσω και με αυτό, ας με επιτραπεί να πω ότι επειδή φαντάζομαι, όπως είπατε, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που αποτυπώνουν την άσχημη κατάσταση, εμείς καλούμε όλους αυτούς τους γονείς να θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει μικρό ή μεγάλο πρόβλημα και ότι σε κάθε σχολείο, μέσα από το Σύλλογο Γονέων, πραγματικά να υπάρξει διεκδίκηση για αυτό που δικαιούνται τα παιδιά μας. Γιατί πραγματικά, ας με επιτραπεί να χρησιμοποιήσω το στίχο, έχει στο νου σου στο παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Κύριε Καθηγητή, η ελπίδα είναι η νέα γενιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και κλείνω αυτή την κουβέντα μεταφέροντας το μήνυμα του Θανάση, του κυρίου Θανάση Δέδε, τρίτο λύκειο Βύρωνα. Πρώτη τάξη. Από 5 τμήματα φέτος γίναν 4. 26 παιδιά στο τμήμα και αυτά συμβαίνουν με 37 νεκρούς από COVID την ημέρα. Αυτά μας λέει ο κύριος Θανάσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατηφέ. Να είστε καλά.